gun. It's like a human chainsaw. Λειτουργώ σαν ένας που ξέρει καλά την κιθάρα του. Θα ακούσει ένα τραγούδι και ξέρει ότι θα το παίξει και θα παίξει εκεί, εκεί και εκεί. Έτσι είμαι και εγώ με το λαιμό μου. Θα ακούσει έναν ήχο, θα καταλάβω αν μπορώ να τον κάνω ή όχι. Και αν ναι, ξέρω πού θα κυμαίνεται στο λαιμό μου πάνω κάτω. Ο Λευτέρης έγινε γνωστός από τις μιμήσεις του. Το λεγόμενο αλυσοπρίονο έχει 1.700.000 views μέσα σε ένα χρόνο. Και ο νεαρός ηθοποιός δεν έκρυψε πως η ζωή του έχει αλλάξει. Εργάζομαι από τα 12 μου οικοδομή με τον μπαμπά. Και παράλληλα κάνω τα stand-up comedy και με το θέατρο που ασχολούμαι. Από μικρός στα βάσανα που λέμε. Από μικρός. Έπρεπε να μπω να δουλέψω, να μάθω τι πάει να πει, να σκληραγωγηθώ κι εγώ. Από μικρός που ξεκίνησα εγώ τη δουλειά, κατάλαβα ότι πρέπει να εργάζεσαι και να βγάζεις τα δικά σου χρήματα και να κάνεις κάποια πράγματα, γιατί σε σκληραγωγεί η δουλειά και το όλο σύνολο. Οπότε με βοήθησε όσο μεγαλώνω να εργάζομαι και να μην σκέφτομαι το να κάτσω. Απλά να δουλεύω. Με φωνάζουνε Τζίνι. Γιατί να σε φωνάζει, κύριε Τζίνι? Γιατί σ' όλα είμαι μέσα, είμαι γιατί... μέσα, είμαι μέσα. Από μικρός ήμουν λίγο ζάνιο και στην οικογένεια και γενικά στον έξω κόσμο. Και το κρατάω μέχρι τώρα. Η μαμά μου είχε τρελαθεί λίγο στην αρχή με τα πρώτα έτσι μέσα στο σπίτι, γιατί ακόμη και τώρα να θέλω να φύγω από το ένα δωμάτιο να πάω στο άλλο, κάνω κάποιους ήχους. Φέρουμε ένα παράδειγμα να σε ακούσουμε. Λοιπόν, είναι η κόρνα των Dukes, των θρυλικών Dukes. Παίρνει το αυτοκίνητο, κάνει... Προσπαθώ και βάζω πολλούς στόχους στη ζωή μου και θέλω να τους καταφέρω κάποια στιγμή, γιατί είναι σημαντικό αυτό να κάνεις πράγματα στη ζωή σου και καλύτερα είναι... να μετανιώνεις για πράγματα που έχεις κάνει, παρά για αυτά που δεν έχεις κάνει. Λευτέρη. Εν τω μεταξύ μου είχαν στείλει και μηνύματα από το εξωτερικό όταν είχε παιχθεί το βίντεο στο Hollywood. Τότε ήμουν στρατό εγώ και δεν μου είχε έρθει ποτέ μήνυμα στο κινητό ότι μου είχαν στείλει. Και μου είχαν στείλει πάρα πολλοί δημοσιογράφοι και μάνατζερ και φάση. Δεν τα είδα ποτέ. Τα είδα πριν 2 εβδομάδες, όπου και επικοινώνησα και εδώ με εσάς. Τα βρήκα μετά από 3 χρόνια. Αλήθεια. Ναι. Δεν μου είχαν έρθει ποτέ. Πριν 3 χρόνια μου είχαν στείλει όλοι. Απάντησα από ευγένεια, γιατί δεν μ' αρέσει. Όσοι και να μου στείλουν στα κανάλια που έχω στο ίντερνετ, όποιοι και να μου στείλουν θα απαντήσω. Δεν υπάρχει να μην απαντήσω. Αλλά τα συγκεκριμένα δεν είχαν έρθει ποτέ. Και απάντησα από ευγένεια. Το οποίο εντάξει, δεν πήρα απάντηση μετά από 3 χρόνια.